Οι αλλαγές που προσπαθεί να φέρει ο κύριος Μόσχαλος είναι στην τελείως λάθος κατεύθυνση. Έτσι κλείνει εγκαταστάσεις, κλείνει συχνότητες, απολύονται άνθρωποι, απαξιώνεται η δημόσια περιουσία και αυτό το δυναμικό μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλαπλασιαστικά ωφέλη για το καλό όχι μόνο της ΕΡΤ, της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε καταθέσει αναλυτική πρόταση, ειδικότερα για την ΕΤΕΝΑ. Έχω πει, δεν κατανοώ το όφελος από το κλείσιμο της ΕΤΕΝΑ, από την κατάργηση των υπερσύγχρονων στούντιο που υπάρχουν εκεί πέρα και να δοθεί το κτίριο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Ακόμα περισσότερο δεν καταλαβαίνω τη λογική του κλεισίματος της συχνότητας και ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές υπάρχει άμεσος κίνδυνος καταπάτησης των συχνοτήτων αυτών από ξένα, από τούρκικα και σκοπιανά τηλεοπτικά κανάλια. Η ΕΡΤ μπορεί να είναι πλεονασματική, μπορεί να είναι οικονομικά ανεξάρτητη και μπορεί να πληρεί τα συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί ο Έλληνας πολίτης. Η ΕΡΤ είναι δημόσια περιουσία. Αυτό που βλέπουμε, η συρρήκνωση και η απαξίωσή της είναι προς όφελος ιδιωτικών αλλά και ξένων συμφερόντων και δεν θα αφήσουμε αυτό να γίνει.